Η αλήθεια και η επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Συζητούμε με εκπροσώπους άλλων τριών κομμάτων τις εξελίξεις. Στο Άκιου Γιου έδωσαν τα χέρια. Μπαίνει μπροστά ο Πούτιν και ο Ερντογάν, η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού. Ποιες οι προσδοκίες πραγματικά από το δείπνο στις 16 του μήνα του Προέδρου Αναστασιάδη με τον κατοχικό ηγέτη, με ποιες προϋποθέσεις επαναρχίζουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό, και μετά θα δούμε και λίγο το θέμα του συνεργατισμού. 2,5 δις έριξε η κυβέρνηση σήμερα για να ενισχύσει την προσπάθεια επιβίωσης του συνεργατισμού. Ποιο το μέλλον του, αν έγιναν λάθη και τι θα γίνει τελικά με τα μη εξυπηρετούμενα. Καλωσορίζω από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού τον κύριο Λοΐζο Μιχαήλ, υποψήφιο και για μια θέση στο πολιτικό γραφείο του κόμματος. Κύριε Μιχαήλ, καλωσορίσατε. Καλησπέρα σας. Πώς πάει η εσωκομματική προεκλογική? Τρέχουμε. Λιγοστεύουν οι μέρες. Έχουμε μπροστά μας. Πόσες του Απρίλη? 28 του Απρίλη 28. Είναι οι εκλογές για τους αντιπροέδρους και 12 του Μάη για το πολιτικό γραφείο. Τα μακρινά κοντά ήρθαν. Έτσι, ακριβώς. Ευχόμαστε και σε εσάς καλή επιτυχία. Καλά, να μην παρεξηγηθούμε, διότι ευχηθήκαμε σε όλους. Από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Ανδρέας Νικηταράς, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΔΥΚΟ και πρόεδρος της επαρχιακής του κόμματος στην Κερίνια. Αντιπρόεδρος. Εντάξει, είναι κοντά. Κοντά, δίπλα-δίπλα. Σας καλωσορίζω και εγώ. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Καλή Ανάσταση να μας βρει όλους. Να ευχηθώ στο φίλο τον Λοΐζο καλή επιτυχία στο έργο του. Είναι μια δύσκολη εσωκομματική μάχη και όλα τα καλά. Είμαστε καλά. Έτσι. Και Στέλιος Νιάρχου, εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του ΕΛΑΜ, επαρχιακός γραμματέας του κόμματος. Κύριε Νιάρχου, καλησπέρα, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Εντάξει, συζητούσαμε και με τον κύριο Λιλίκα προηγουμένως, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες. Τη μια τα βρίσκει με τον έναν, τσακώνεται με τον άλλον η Τουρκία και το αντίστροφο. Ζούμε ένα νέο ψυχροπολεμικό, θεωρώ, κλίμα, το οποίο εκμεταλλεύεται πάρα πολύ η Τουρκία. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει βέβαια αυτή η ιστορία. Όπως και να έχει όμως, βρισκόμαστε στο κέντρο. Και δεν ξέρω ποιοι θα μας στηρίξουν ή ποιοι θα μας υποστηρίξουν, ενώ αρχικά θέταμε προϋποθέσεις να πάμε σε δείπνο, σε διάλογο ή να επαναρχίσουν οι συνομιλίες, ότι δεν πηγαίναμε αν δεν τερματιστούν οι τουρκικές προκλήσεις. Εν τούτης τελικά μας πίεσαν και πάμε σε αυτή την κοινωνική συνάντηση ή δείπνο ή όπως θέλετε πέστε το. Θα μου πείτε έχουμε άλλη επιλογή, το δέχομαι. Θα ακούσω βέβαια τις δικές σας προσεγγίσεις. Αλλά θα πάμε και να αξιώσουμε τι. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι με την διπλωματία των κανονιοφόρων που η Τουρκία επιχειρεί ό,τι επιχειρεί και διορωτάται ο λαός που πάμε. Κύριε Μιχαήλ. Αγαπητέ κύριε Σούγκλη, το γεγονός ότι πάμε σε ένα δείπνο στην προκειμένη περίπτωση, το ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποδεχθεί την προτροπή και πρόσκληση, αν θέλετε, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να μεταβούμε σε ένα δείπνο, είναι αυτό ακριβώς που έχετε αναφέρει προηγουμένως. Ότι δεν είχαμε ουσιαστικά επιλογή από τη στιγμή που διεκδικούμε να συνεχίσει η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των παραμέτρων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να αρνηθούμε από τη στιγμή που έχουμε θέσει ξεκάθαρα ότι η δική μας προτεραιότητα ως ελληνοκυπριακή πλευρά και ως κυπριακή δημοκρατία είναι βεβαίως η συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι η Τουρκία το τελευταίο διάστημα έχει αποθραζηθεί εντελώς και το παρακολουθούμε στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο στην Κύπρο, και με τα γνωστά βεβαίως τις γνωστές συμπεριφορές που είχε στην κυπριακή ΑΟΣ, δεν αναιρεί βεβαίως τη δική μας βούληση για επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι δύο συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την στάση που τηρεί η Τουρκία ήταν ξεκάθαρη σε ό,τι αφορά το τι πρέπει να διαμειφθεί από την Τουρκία. Ήταν ξεκάθαρη και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ήταν ξεκάθαρη και στην Βάρνα, στην σύνοδο της προηγούμενης εβδομάδας. Από εκεί και πέρα όμως, εάν η τουρκική πλευρά προσέλθει σε αυτό το δείπνο, στο οποίο θα είναι χωρίς ατζέντα και είναι σκόπιμα χωρίς ατζέντα, γιατί πολύ απλά
υπό τις παρούσες συνθήκες, υπό την παρούσα στάση της Τουρκίας, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να συζητήσουμε κάτι ουσιώδες. Και είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ένα. Είναι χωρίς να... ατζέντα όμως. Βεβαίως είναι χωρίς ατζέντα και θα εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Ως μενού έχουν θέσει τα ενεργειακά εδώ και μέρες. Και ο Ακιντζή και ο Ερντογάν. Έχουν θέσει τα ενεργειακά και αναμένεται ότι θα θέσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων τα ενεργειακά οι Τουρκοκύπροι. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ξεκαθαρίσει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συζητηθεί θέμα ενεργειακών πριν από τη συνολική επίλυση του εθνικού μας ζητήματος, της εισβολής και της κατοχής δηλαδή, και του τερματισμού της παρανομίας που συντελείται στην Κύπρο από την κατοχική Τουρκία. Να θυμίσουμε επίσης ότι το θέμα των ενεργειακών είναι ένα θέμα κλειστό από τις διαπραγματεύσεις από τότε που συνομιλούσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να επαναφέρουμε και δεχόμαστε να επαναφέρουμε σε καμία περίπτωση. Άρα, εάν ο κύριος Ακιντζή προσέρχεται σε αυτό το δείπνο που επαναλαμβάνω είναι χωρίς ατζέντα και σκοπίμως επαναλαμβάνω είναι χωρίς ατζέντα, και είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αγαπητέ κύριε Σούγλη. Είναι ένα το ότι δεν δεχόμαστε να πάμε ξανά σε διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού με διεθνείς διασκέψεις χωρίς να προηγηθεί μια καλή προεργασία, όπως πολύ σωστά έχει αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και είναι άλλο το να πάμε σε ένα δείπνο κοινωνικής φύσεως για να πολιδοσκοπήσουμε τις προθέσεις είτε της τουρκοκυπριακής πλευράς είτε κατ' επέκταση της τουρκικής πλευράς. Άρα, προσερχόμενος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με ξεκάθαρες τις κόκκινες γραμμές μας σε ό,τι αφορά την διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, ξεκάθαρο το ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποδεχθούμε την εμπλοκή του ενεργειακού ζητήματος, όχι μόνο ως θέμα αρχής, αλλά και ως παράμετρο των τελευταίων ενεργειών της Τουρκίας. Ακόμη και αν δεχθούμε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά θα προσέλθει με αυτό το πρόσχημα για να προκαλέσει την αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας, που είναι κάτι το οποίο ακούμε το τελευταίο διάστημα πολύ συχνά, ούτως ώστε να μπει σε ένα παιχνίδι επίρρηψης ευθυνών, αν θέλετε, είναι κάτι για το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κατά νου, προετοιμάζεται ακόμη και για αυτή την παράμετρο. Και να θυμίσουμε ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χριστοδουλίδης, έχει εξαπολυθεί σε ένα μαραθώνιο επαφών με ξένους ηγέτες, ιδιαίτερα με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ούτως ώστε να αποτρέψουμε και να ξεκαθαρίσουμε και την δική μας θέση και βούληση, αλλά και βεβαίως να καταδείξουμε την αδιαλαξία και την παρανομία την οποία συντελεί η Τουρκία στην Κύπρο και ευρύτερα στην Κυπριακή Άος. Κύριε Νικηταρά, επί του ιδίου ερωτήματος. Πάμε έχοντας. Τι θέλουν οι Τούρκοι, γνωρίζουμε. Αναμφίβολα μιλάμε για μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Είναι μια, κατά την άποψή μου, ένας λαθασμένος χειρισμός από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά το κοινωνικό dinner που θα γίνει, το δείπνο που θα γίνει το επόμενο στις 16 του Απρίλη. Διότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ξέρει ότι ο κύριος Ακιντζή καταρχήν θα υποβάλει και θα επιβάλει το θέμα των υδρογοναθράκων σε αυτό το δείπνο. Άρα και ακόμα και την εκπεριτροπή προεδρία, όπως ακούστηκε. Και ο πρόεδρος όχι, δεν θέτω θέμα. Σημαίνει από πλευράς τακτικής μπαίνει σε ένα διάλογο που έχεις μόνο να δώσεις χωρίς να πάρεις τίποτα. Από την άλλη, ο κύριος Ακιντζή γνωρίζουμε πολύ πολύ καλά ότι έχει μπει στο περιθώριο της πολιτικής σκηνής στα κατεχόμενα. Ο εκλεκτός του κυρίου Ερντογάν, του Σουλτάνου, είναι ο κύριος Ερζερσάη. Άρα μπαίνουμε σε ένα dinner, ένα κοινωνικό dinner, το οποίο δεν γνωρίζουμε, στο οποίο γνωρίζουμε ότι γίνεται απλά για να ξεκινήσει ένας διάλογος με χρονικό ορίζοντα λίγο μετά τις 15 Ιουλίου, όπου θα ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Γνωρίζουμε πολύ καλά, κύριε Σούπλη, ότι όταν ήρθε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Αμερικής στην Κύπρο, ο κύριος Μίτσελ, μας έχει πει έχουμε τα ίδια προβλήματα μαζί σας, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με τον κύριο Ερντογάν, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε μόνο είναι να συζητούμε μαζί του. Άρα συζητήστε μαζί του, ξεχάστε τις υδρογονάθρακες μέχρι να βρεθεί η λύση του Κυπριακού. Πήγαμε στη Σύνοδο της Βάρνας. Η Σύνοδος Κορυφής έχει αποδείξει αυτό που είχε πει ο φίλος ο Λοΐζος, ότι είναι αποκλειστικό δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να έχει στη δικαιοδοσία της την ΑΟΣ και να εκμεταλλεύεται τους υδρογονάθρακες. Αλλά έχουμε μείνει στα λόγια. Γιατί την επόμενη μέρα και πριν ο Αλέκτορ Λαλίση 3, ο κύριος Γιλτήρη βγήκε ως ποτέ άλλοτε και έχει πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καυθεί στα καμώματα των Ρουμλάρ,
των Ελληνοκυπρίων. Τουρκιστή το ρουμπλάρ, ξέρετε τι είναι? Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε προσέξει ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Είναι η Ρωμνή, δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι το τελευταίο κατάλοιπο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που δεν, έχει, που δεν το, έχουν το έχουν καταλήψει ακόμη. Δηλαδή, εδώ είναι και ο εθνικισμός, εδώ είναι και ο αλυτρωτισμός και εδώ φαίνονται και οι επιδιώξεις του. Ναι, είναι το αντικείμενό μου. Εργαστήκατε κιόλας ναι, εκεί, έτσι, ναι, στην Τουρκία. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπαίνουμε σε ένα διάλογο που έχουμε να δώσουμε μόνο, χωρίς να μπορούμε να πάρουμε κάτι. Έχει πει ο φίλος Ελοΐζος κάτι σημαντικό, ότι είναι κλειστό το ενεργειακό κομμάτι στις συνομιλίες, αλλά αυτό που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος είναι ότι τα 5 έκτα του αναπτυξιακού προϋπολογισμού για τους υδρογονάθρακες θα πρέπει να πηγαίνουν στους Τουρκοκυπρίους. Από τα έσοδα των υδρογονάθρακων. Το τι αποσκοπεί η Τουρκία να κάνει είναι το εξής. 50% καταμερισμό των υδρογονάθρακων να πηγαίνει στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ή στα κατεχόμενα αναλόγως αν θα υπάρξει ενδιάμεση λύση που αυτό επιδιώκουν και αγωγό μέσω Τουρκίας. Το σχέδιο αυτό θα είναι και καταστροφικό για μας, αλλά δεν θα είναι και ούτε υλοποιήσιμο με βάση τα γεγονότα. Θα επανέλθουμε να πρωτολογήσει και ο κύριος Νιάρχο. Κύριε Νιάρχο. Εγώ, αγαπητέ κύριε Σούλη, πρέπει να πω ότι ως ΕΛΑΜ διαχωρίζουμε πλήρως τη θέση μας από τη στάση της κυβέρνησης. Δεν θα έπρεπε καθόλου να συνεχίσουμε τα φαγοπότια με τον ηγέτη της κατοχής, γιατί με κάθε τέτοια ενέργεια που κάνουμε, αναβαθμίζουμε το ψευδοκράτος σε ισότιμο μέλος. Θα έπρεπε να κάνουμε πολύ διαφορετικές κινήσεις. Θα έπρεπε για ακόμα μια φορά να δούμε εσωτερικά πώς πρέπει να κινηθούμε με μια νέα στρατηγική πολιτική. Αντί αυτού, θα πέσουμε και πάλι σε διπλωματικές παγίδες της Τουρκίας, γιατί εμείς πάμε χωρίς ατζέντα, όπως είπαμε, ενώ αυτοί έρχονται ξεκάθαρα με προθέσεις διαχείρισης ίσου διαμελισμού και της διαχείρισης αλλά και των κερδών που αφορά το αέριο και του αγωγού. Γι' αυτό είπα και διαχείρισης αλλά και των κερδών από το αέριο και θέλουν να έχουν ίσα και τη διαχείριση και τα κέρδη η Κυπριακή Δημοκρατία και το ψευδοκράτος. Και εκεί, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, αυτοί για ακόμα μια φορά θα αναζητούν αναγνώριση αυτού του ψευδοκράτους. Είναι εδώ που κάθε παγίδα διπλωματική μου ασθενή η Τουρκία δυστυχώς πέφτουμε μέσα. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να λειτουργήσουμε με μια σωστή εθνική στρατηγική και να προκαλέσουμε κόστος στην Τουρκία, ούτως ώστε να καταστεί ασύμφορο για αυτούς η συνέχιση της κατοχής. Και αυτό θα έχουμε και πάρα πολλούς μοχλούς πίεσης να το κάνουμε, που είναι και το αέριο, αλλά και σοβαρές συμμαχίες με άλλες χώρες, οι οποίες επηρεάζουν την Τουρκία, όχι όπως η Ιταλία με την έννοια, η οποία έχει συμφέροντα από την Τουρκία και έχει αγωγών εντός της Τουρκίας η έννοια. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στην όποια κίνηση κάνουμε. Αντί αυτού, συνεχίζουμε να είμαστε πολιτικά σόβαροι και δυστυχώς αυτό το βλέπουμε συνεχώς και εντός της Βουλής με τα όσα ψηφίζουμε. Γιατί όπως είδαμε και πριν λίγες μέρες, ψηφίσαμε και νομιμοποιήσαμε ακόμα και τις εκτρώσεις. Αυτή δυστυχώς είναι η σοβαρότητα της πολιτικής κοινής του τόπου. Οπότε δεν περιμένουμε κάποιο σωστό αποτέλεσμα από το όποιον κοινό φαγωγότη. Στερούμαστε, λέτε, διεκδικητικής πολιτικής και σοβαρής πολιτικής. Και σοβαρής στρατηγικής. Mm-hmm. Δεν έχουμε στρατηγική. Το να δηλώνεις συνεχώς ότι πας χωρίς ατζέντα και χωρίς σχέδιο, δεν είναι και το ότι καλύτερο. Μάλιστα. Ναι, με πας χωρίς ατζέντα, αλλά ο άλλος έρχεται προετοιμασμένος. Και βλέπουμε ότι η τουρκική διπλωματία κερδίζει συνεχώς έδαφος. Τι κάνουμε εμείς? Λοιπόν, να δούμε μια κάρτα, να τη βάλω στη συζήτησή μας, που δείχνει την οικονομική κατάσταση της Τουρκίας. Και αυτή η κάρτα ξεκινά, κύριε Νικηταρά, από το 14, 15, 16. Εδώ, φίλε Δημήτρη, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι δολάριο έναντι τουρκικής λύρας και όχι τουρκική λύρα έναντι δολαρίου. Άρα η διολίσθηση της τουρκικής λύρας είναι στο ανάποδο. Άρα μιλάμε για τα ιστορικό χαμηλό από το 2015 της τουρκικής λύρας με όλες τις παραμέτρους. Αλλά αν θέλει απαραίτητο εδώ. Όχι, απλά θα συμπληρώνω ότι η τουρκική λίρα έχει υποστεί μια υποβάθμιση της τάξης του 25% και εξακολουθεί να διολυσθεί. Εξού και έχει ανάγκη τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγαπητέ κύριε Σούγκλη. Εγώ, γιατί το βάζω, διερωτώ με. Με μια οικονομία τέτοια
που τη βλέπουμε τώρα στατιστικά. Θα σας παραθέσω 2-3 αριθμούς για να καταλαβαίνουμε. Πού γιατί το πάει, ποιος της δίνει αυτό το, αγοράζει όπλα, πολλοί, τι γίνεται. Πολλοί διερωτούνται πώς έχει καταστρέφεται η τουρκική οικονομία, αλλά δεν μιλήσαμε ποτέ με αριθμούς. Υπάρχουν οι αριθμοί εδώ. Καταρχήν μιλάμε για έναν πληθωρισμό της τάξης του 10,25% πληθωρισμό. Με ανέρχουσα κατάσταση της ανεργίας όπου θα φανερώσει στάσιμο πληθωρισμό. Δηλαδή η συνύπαρξη πληθωρισμού και ανεργίας είναι μια καταστροφική κατάσταση για οποιαδήποτε οικονομία και πόσο μάλλον για την Τουρκία. Η Τουρκία έχει ταμιακά διαθέσιμα για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και όλα τα υγεία 90 δισεκατομμύρια, που σημαίνει αυτό ότι τα ταμιακά της διαθέσιμα την αρκούν για 6 μήνες μόνο. Είναι πολύ σημαντικό. Από πού περιμένει, πώς θα τα... Επίσης οι εξαγωγές της είναι πολύ πολύ πιο κάτω από τις εισαγωγές της. Η αύξηση των εισαγωγών όσον αφορά το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο έχουν εκτοξευθεί. Δεν έχει πρόσβαση στις τράπεζες για να μπορέσει, οι διεθνείς τράπεζες για να μπορέσει να δανειστεί. Αυτό όμως που μου περιγράφεται μου θυμίζει τον πνιγμένο που λίγο πριν πνιγεί θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν να πιαστεί από κάπου. Ωραία, ναι. Οπότε αν θεωρείται ότι αυτή η επεκτατικότητα, η επιθετικότητα που δεν λαμβάνει κανέναν υπόψη, μια με τον ένα, μια με τον άλλο, είναι, αν θέλετε, απόρρια αυτού του γεγονότος. Είναι η απόρρια αυτού του γεγονότος. Το γεγονός ότι η Τουρκία τα έχει βάλει με τους πάντες. Η Τουρκία από το 2015 εξοπλίζεται δυσανάλογα με τα εισοδήματα της. Να σας πω ότι μόνο για το 2016 η Τουρκία έχει δαπανίσει κοντά στα 100 δισεκατομμύρια για την αμυντική της θωράκιση. Επίσης να σας πω ότι δεν περιλαμβάνουμε την εκστρατεία στο Αφρίν, το οποίο έχει εκτοξεύσει ακόμη πιο πολύ τον προϋπολογισμό της, με αποτέλεσμα να μην έχει αυτή την πρόσβαση. Ωραία. Που λέμε. Αυτά ως παρένθεση. Mm-hmm. Τώρα, τι προϋποθέσεις υπάρχουν, αν υπάρχουν, για επανέναρξη των συνομιλιών, και απαντήστε κύριε Μιχαήλ και στην αυστηρή κριτική που ασκεί το ΕΛΑΜ προς τους χειρισμούς του. Αν μου επιτρέπετε πριν να απαντήσω στα υπόλοιπα, θα ήταν καλό να δούμε, για να καταλάβουμε πού το πάει η Τουρκία, θα ήταν καλό να δούμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα, την ευρύτερη εικόνα στην περιοχή. Το 2010 όταν ξεκίνησε η... Γι' αυτό αναφερθεί εγώ στην νεοψυχροπολεμική κατάσταση. Πολύ σωστά και αναφέρει, γιατί αυτό που είδαμε στο Αφρίν, αυτό ακριβώς... Ναι, αυτό όμως είναι ένα γεγονός. Εμείς τι κάνουμε? Θα σας πω. Ότι έχει αντίκτυπο επάνω μας. Όταν το 2010 ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη στην Μέση Ανατολή και η Τουρκία απόλεσε τον ουσιαστικό έλεγχο που είχε στις άλλες αραβικές χώρες μέσω της συνεργασίας που είχε με τα καθεστώτα, βρέθηκε ουσιαστικά απομονωμένη σε μια περιοχή που κάποτε ήλεγχε, αλλά σήμερα ουσιαστικά είναι εντελώς αδύναμη. Σήμερα βλέπουμε ένα πόλεμο στη Συρία να μένεται και ακόμα και αυτή η εισβολή στο Αφρίν. Να μου επιτρέψετε ως διεθνολόγο να υποθέσω και να εικάσω ότι δεν είναι καθόλου τυχαία. Θεωρώ ότι δεν ήταν απλά η στρατιωτική δυναμική της Τουρκίας η οποία επέτρεψε την εισβολή στο Αφρίν, αλλά πολύ περισσότερο μια διπλωματική συμφωνία που είχε κάνει με την Αμερική και με τη Ρωσία στο παρασκήνιο. Και ήταν διπλωματική συμφωνία αφενός για να περιορίσει τους Κούρδους, τους οποίους θέλει να εξαλείψει πάση θυσία, και από την άλλη να σταματήσει η επιρροή της Τουρκίας στο έδαφος της Συρίας. Αυτό το οποίο η Τουρκία κάνει το τελευταίο διάστημα με την νεοοθωμανική επεκτατική πολιτική την οποία ακολουθεί, όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, και θεωρώ ότι δεν θα σταματήσει να το κάνει, είναι ακριβώς να ενισχύει την στρατιωτική της ισχύ, ακριβώς για να μπορεί να επιδεικνύει στον υπόλοιπο κόσμο ότι, ξέρετε, είμαι εδώ, είμαι σημαντικός και υπολογίσιμος παράγοντας, συνεπώς πρέπει όλα να περνούν από μένα. Το αν θα συνεχίσουν οι χώρες, οι μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία ή η Αμερική, να δίνουν την σημασία που δίνουν σήμερα στην Τουρκία, θα εξαρτηθεί εμπολής από το πού θα καταλήξει η κατάσταση στη Συρία. Εάν αύριο μεθαύριο θα έχουμε μια πολιτική συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Συρία και ουσιαστικά να χωριστεί η Συρία σε σφαίρες επιρροής, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Ακριβώς. Με το ψυχροπολεμικό κλίμα που παρακολουθούσαμε κάποτε στην Ευρώπη, να το δούμε δηλαδή κάποια στιγμή στη Συρία με σφαίρες επιρροής ρωσικές και σφαίρες επιρροής δυτικές και αμερικάνικες, θα κρίνει εμπολής και το μέλλον της ίδιας της Τουρκίας στην περιοχή.
Αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε, αγαπητή κύριε Σούγλη, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, όσο και να θέλουμε να αξιοποιήσουμε άλλα μέσα, που δεν μας επιτρέπει ούτε η ισχύς μας, ούτε η δυνατότητα, ούτε η οικονομική, ούτε η στρατιωτική, δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από τις διπλωματικές προσπάθειες τις οποίες εξαπολύουμε. Είμαστε μόνιμο μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είμαστε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά είναι τα μέσα τα οποία πρέπει και οφείλουμε, και αυτό κάνουμε ως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, να αξιοποιήσουμε για να αναχαιτήσουμε την προκλητικότητα της Τουρκίας. Από την άλλη όμως, επαναλαμβάνω, για να απαντώ και σε αυτά που έχουν αναφέρει προηγουμένως οι συναδέλφοι, το ότι πάμε σε ένα δείπνο, είτε αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί και κοινωνικής φύσεως, όπως θέλει μπορεί να χαρακτηριστεί, αγαπητέ κύριε Σούγλη, δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική η ανταπόκριση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν σε καλεί ο Οργανισμός των ΗΠΑ και όταν έχεις δεδηλωμένη την πρόθεσή σου να συνεχίσεις την προσπάθειά σου για επιλύση του Κυπριακού, δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Να σταματήσουν και αυτοί τις προκλήσεις, κύριε Μιχαήλ. Εδώ ανακοινώθηκε η 16η του μηνός για το δείπνο και σε μια ώρα εξέδωσαν νέα ανάφτεξη οι Τούρκοι. Να θυμίσουμε ξανά κάτι. Το ότι η Τουρκία εκδίδει ναύτεξ δεν είναι παρανομία ως τέτοια. Η παρανομία την οποία διενεργεί η Τουρκία με την έκδοση των ναύτεξ είναι στο γεγονός ότι δεν ενημερώνει και δεν παίρνει την άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία για τη δέσμευση των περιοχών. Τις ναύτεξ μπορεί να τις εκδώσει βάσει του διεθνούς δικαίου. Και όταν τις ακυρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν το αναγνωρίζει. Ακριβώς, και δεν έχουν αντίκρισμα. Για παράδειγμα, όταν εξέδιδε τις ναύτεξ, όταν βρισκόταν στο τεμάχιο 3 το ΣΑΙΠΕΜ 12.000. Αυτό το Κυπριακό, κύριε Μιχαήλ, δεν είναι κοινωνικό πρόβλημα. Βεβαίως και δεν είναι κοινωνικό Οπότε, πρόβλημα. Οπότε, ω κοινωνικών δείπνων ή όπως άλλο θέλετε ονομάστε το. Έχει χαρακτηριστεί κοινωνικό δείπνο, Έχει χαρακτηριστεί. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Κοιτάζουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Κύριε παιδί, μας είχαμε ένα θάρρο να πούμε. Και κοινωνικό δείπνο. Δεν μας σηκώνει. Ναι, να πάμε να μιλήσουμε σε ώρα, να τα πούμε σαν άνθρωποι, να δούμε πώς θα επαναρχίσει. Ακριβώς για αυτό το λόγο, ξέρετε, για αυτό που έχετε αναφέρει. Αυτά συντηρούν αυτή την κατάσταση και την δυσαρέσκεια και της κοινής γνώμης, αν θέλετε. Δηλαδή, την μια νόη πρόκειται να πάμε κάτι ότι σου βαρύκει το πεζιλώσεις και την επομένη πάμε. Να σταματήσει αυτή. Δεν έχει πει ποτέ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι δεν θα πάμε σε δείπνο. Επαναλαμβάνω, πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Ναι. Άλλο το να πάμε. Ότι δεν θα πάμε σε συνομιλίες. Αυτή τη στιγμή, ναι. με την κατάσταση όπως έχει σήμερα, ναι. βεβαίως και δεν θα πάμε. Πάμε στοίχημα και σημειώστε τη μέρα και την ώρα. Πόσο μάλλον ότι θα εάν αύριο. Και σε νέο γύρο πόσο μάλλον εάν στις 16, κύριε Σούγλη. Πόσο μάλλον εάν στις 16. Τα, είναι η ίδια ιστορία και επαναλαμβάνεται. Πόσο μάλλον εάν στις 16 ο κύριος Ακιντζή προσέρχεται με αυτή την τακτική, βεβαίως και δεν μπορούμε να πάμε σε διαδικασία. Κύριε Δημήτρη, θα σου δώσω και μία είδηση, μια και το είπαμε ότι αν θα πάμε ή δεν θα πάμε στις διαπραγματεύσεις. Ήδη ψάχνουν τον αντικαταστάτη του κύριου Άιτ. Έχει προταθεί Γάλλος διπλωμάτης, τον έχει απορρίψει η Τουρκία. Άρα, όσον ούπο, βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Από των εκεί... πραγμάτων πρέπει να υπάρχει απεσταλμένο στο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Από εκεί και πέρα, όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν το λέω ότι δεν μπορεί να είναι. Δεν πρέπει να είναι. Λέω ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία και είμαστε αναγκασμένοι να συνομιλούμε με το σύνοικο στοιχείο. Ναι, βέβαια. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω αν είναι κατάλληλε. Δεν γνωρίζω αν είναι κατάλληλε συνθήκε. Ελπίζω να μην δεσμευτεί αυτό, κύριε. Δεν γνωρίζω αν είναι κατάλληλες συνθήκες. Γιατί τα ξανακούσαμε κάπως. Το τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, κύριε Σούγλη, όσον αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης κατά της Τουρκίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Τουρκία. Σε 4 λεπτά κλείνω το θέμα, οπότε θα ολοκληρώσετε να ακούσω και τον κύριο Νιάρκο. Για να πάμε στα λοιπόν, του συνεργατικού. Το τι πρέπει να γίνει με μέτρα αντιμετώπισης της Τουρκίας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία δεν έχει το διπλωματικό. Την διπλωματική νοοτροπία στην αντίληψή της, αλλά έχει την επεκτατική. Έτσι. Λοιπόν, άρα πρέπει να έχουμε εις γνώση αυτό, να προχωρήσουμε όπως προχωρήσαμε με τη Γαλλία και έχουμε διευρύνει τη συμμαχία μας και στην αμυντική θωράκιση και στην αμυντική συνεργασία, θα πρέπει να γίνει και με τους άλλους εταίρους οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον στα τεμάχια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα γινόταν το συζήτηση και δεν θα δημιουργούνταν ερωτήματα, ερωτηματικά και με συνειρίες, αν θέλετε, και από πολιτικούς αντιπάλους, έτσι, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δημοσιογραφική είναι η τοποθέτηση και ο προβληματισμός. Ότι αν έλεγε ο Πρόεδρος εξ αρχής, παιδιά, μας κάλεσαν σε δείπνο, μας καλούν σε μια νέα συνάντηση, θα πάμε. Τέλειωσε. Ή δεν θα πάμε. Το ότι θα πάμε ή δεν θα πάμε. Υπάρχει ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα, το οποίο εγώ φρονώ ότι είναι κοντά στον Οκτώβρη,
όπου η Τουρκία θα δείξει τα δόντια της. Εάν δεν προχωρήσουμε... Θα τα δείξει από τις 16 του μήνα στο δείπνο. Και εγώ, εγώ μιλάω για μπορεί και θερμό επεισόδιο. Αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω όμως κάτι, αγαπητέ Ανδρέα. Yeah. Πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ιταλική Γέννη και τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην ExxonMobil της Αμερικής. Να θυμίσουμε όταν ανάλογα περιστατικά παρενοχλήσεων είχαμε από την Τουρκία όταν ήταν εδώ η Total, αμέσως η Τουρκία κάτσε στην θέση της. Διότι πολύ απλά ήξερε ότι δεν την παίρνει ούτε απέναντι στους Γάλλους και ξέρει πολύ καλά ότι δεν την παίρνει ούτε απέναντι στους Αμερικανούς. Οπότε είναι πραγματικότητα ότι ήταν λάθος επιλογή η έννοια στο συγκεκριμένο σημείο. Τι είπα να πει ήταν λάθος επιλογή, κύριε. Φυσικά ήταν λάθος επιλογή. Επαναλαμβάνουμε. Καταρχάς δεν είναι θέμα Ιταλίας να διαπραγματευτεί η Τουρκία με την Ιταλία. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, όταν έχεις μια εταιρεία, και αυτό το έχουμε δει, επαναλαμβάνω, σε άλλες περιπτώσεις και αναμένουμε ότι θα το δούμε και όταν θα βρίσκεται εδώ η ExxonMobil, όταν έχεις απέναντί σου μια χώρα της οποίας τα συμφέροντα κρίνονται από την εταιρεία η οποία βρίσκεται εδώ, αναμένεις ότι θα έχεις και την ανάλογη στήριξη. Δεν το είδαμε από την εταιρεία. Δεν το μελετήσαμε αρκετά. Τα συμφέροντα της ΕΝΗ είναι στην Τουρκία και όχι μαζί μας. Αγαπητέ Στέλιο, δεν το είδαμε από την Ιταλία για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Πέτυχαν την Ιταλία σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας. Όχι, δεν είναι αυτό. Πέτυχαν την Ιταλία σε μια περίοδο. Δεν μελετήσαμε σωστά, αγαπητέ φίλε. Ήταν όμως και δεν μελετήσαμε σωστά, γιατί δεν είδαμε ότι η ΕΝΗ έχει συμφέροντα εντός της Τουρκίας, έχει αγωγό εντός της Τουρκίας, έχει άλλα συμφέροντα. Δεν μπορεί να πάει έναν των δικών της συμφέροντων. Φίλε Δημήτρη, ήταν και αυτό που λέει ο Λοΐζος για την ΕΝΗ ότι ήταν πολιτική αστάθεια στην Ιταλία, αλλά αν θεωρήσουμε ότι εξομαλύθηκε αυτή η πολιτική αστάθεια. Στο σύνοδο κορυφής δεν ήταν και πολύ συνεργασιμή η Ιταλία. Θα συμπλήρωνα και την ατολμία της Ιταλίας. Κύριε Δήμο, μου δίνει το θέμα σας αυτό σήμερα. Κύριε Δήμο, δεν είναι το θέμα σας αυτό. Έχει και άλλα συμφέροντα η Τουρκία με την Ιταλία. Έχουν άλλες συνεργασίες. Δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζετε, η Τουρκία προχωρεί σε κατασκευή δικών της αρμάτων και ελικόπτερων. Και είναι με τα ελικόπτερα της Ιταλίας, είναι εξαρτήματα από την Ιταλία που παίρνει και στείνει τα δικά της ελικόπτερα. Έχει πολλά συμφέροντα. Όχι, δεν είναι με αυτήν την λογική που έχει η Αμερική τα συμφέροντα. Δεν επικεντρωθήκαμε στο στρατηγικό σχεδιασμό του ποια εταιρεία θα εμπλέξουμε εκεί, αλλά επικεντρωθήκαμε περισσότερο στο οικονομικό όφελος. Αυτό θεωρώ ήταν το λάθος το οποίο πράξαμε. Εγώ αυτό που ήθελα να κλείσω, γιατί θα περάσουμε στο συνεργατισμό. Ναι, δεν έχω πολλά λεπτά. 15 δευτερόλεπτα. Κλείστε το κεφάλαιο. Ναι, 15 δευτερόλεπτα. Εκτός από την ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον στην ΑΟΣ, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα τα διπλωματικά μέτρα που έχουμε απέναντι στην Αγγλία για τον Brexit και θα πρέπει να τη θέσουμε πρώτων ευθυνών της, γιατί υπάρχουν και εσωτερικές διαβουλεύσεις για τις βάσεις. Θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η κατάλληλη προπαρασκευή για ένα πιθανό βέτο για την τελωνιακή ένωση της Τουρκίας, όπου το όφελος που έχει σε αυτή την οικονομική κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή είναι 141 δισεκατομμύρια το χρόνο και με ένα απλό βέτο της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν μπορεί να εισαχθεί τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να απαιτήσουμε από τις Βρυξέλλες όπως διατηρήσουν ίσες αποστάσεις, όπως διατήρησαν με τους Ρώσους αξιωματούχους που τους επέβαλαν στο blacklist και επέβαλαν και εμπάρκο σε ρωσικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να γίνει το ίδιο και για την Τουρκία. Κύριε, θέλω τα σχόλια σας. 2,5 δις από τον συνεργατισμό, από το κράτος, σήμερα για τον συνεργατισμό. Όλα αυτά για να σωθεί ο συνεργατισμός. Ενώ είχαν δώσει ξανά 1,7, 4,2 στο σύνολο. Ο κόσμος θυμάται ότι δόθησαν και για τις Κυπριακές, αλλά έκλεισε. Δόθησαν και για την Γιουροσύπρη, αλλά έκλεισε. Τι ιστορία παίχτηκε ή δεν παίχτηκε με τον συνεργατισμό. Και αν τελικά όλα αυτά που άκουσε ο κόσμος και πήρε θάρρος και είπαν όλοι μια καλή κίνηση, θα γίνει κάτι με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Επειδή δυστυχώς πλησιάζουμε στο τέλος, περιοριστείτε σε 2 λεπτά ο καθένας, πείστε τους τηλεθεατές που μας ακούν. Θα αρχίσω από τον κύριο Νεάρχο για να καταλήξω στον κύριο Μιχαήλ. Αγαπητέ φίλε Σούγκλη, βλέπουμε να γίνονται βεβαιασμένες κινήσεις, βλέπουμε να μην υπάρχει σωστός σχεδιασμός, βλέπουμε να μην λαμβάνουν κάποιοι τις ευθύνες τους, τις όποιες ευθύνες αναλογούν, γιατί ο συνεργατισμός δεν ανήκει σε κάποιον για να έχει και το δικαίωμα να το ξεπουλήσει. Έτσι, ανήκει στον λαό, ίδρωσε πολλοί κόσμος για να δημιουργηθεί αυτός ο συνεργατισμός, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Είναι πάρα πολλά τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει ο συνεργατισμός και οφείλουμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους όπως πρέπει και να προστατεύουμε τέτοιους μηχανισμούς του κράτους και όχι να τους ξεπουλούμε με κάθε ευκαιρία. Τώρα βλέπουμε μια νέα χρηματοδότηση. Δεν ξέρω όμως
από θέμα σχεδιασμού τι προγραμματισμό έχει για να διατηρηθεί τέλος πάντων ο συνεργατισμός. Αυτό που γνωρίζω είναι η κακή διαχείριση που υπήρξε σε βάθος χρόνου στο συνεργατισμό. Διώχνοντας προσωπικό χαμηλόμισθο και προσλαμβάνοντας υψηλόμισθο, διαγράφοντας χρέη πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, αλλά ο Γενικός Εισαγγελέας. Ελεκτής. Ο Γενικός Ελεκτής, συγγνώμη. Ελεκτής. Και οπότε πρέπει να δούμε το πρόβλημα στη ρίζα του, να το διορθώσουμε και όχι να το διαλύσουμε ή να το ξεπουλήσουμε, όπως κάναμε και με άλλες εταιρείες. Πιστεύετε με το χέρι στην καρδιά θα δοθεί μια λύση στο θέμα των μη εξυπηρετουμένων δανείων ή ο κόσμος θα περιμένει και τελικά δεν θα γίνει τίποτα? Δεν γνωρίζω ποια θα είναι η έκβαση του όλου σχεδιασμού. Δεν μπορώ όμως να πω ότι έχω εμπιστοσύνη στο σύστημα ότι θα προστατεύσει σωστά το συνεργατισμό. Εμείς είπαμε ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι, βάλαμε τις δικές μας προτάσεις. Είδαμε. Αυτό που προτείναμε εμείς ιδίως όμως ήταν το ότι θα έπρεπε να κουρευτούν σε εισαγωγικά τα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα, οι υπερτοκισμοί και οι υπερχρεώσεις οι οποίες έγιναν, για να περάσουν από μη εξυπηρετούμενα σε εξυπηρετούμενα και να μπορούν να ξανακινείται το χρήμα, ας το πούμε, στο συνεργατισμό, που θα μπορούν οι δανειολήπτες να πληρώνουν πλέον τις δόσεις τους, που θα είναι και πιο χαμηλές, με μια σωστή διαχείριση. Και κλείνω με τον κύριο Μιχαήλ. Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα, για να φτάσουμε εδώ που φτάσατε. Για παρέθεση, κύριε Δήμο μου, μου θέσατε το θέμα για τον αμβλώσιο. Είμαστε εκτός θέματος. Θα το αναφέρουμε σε άλλη εκπομπή όμως. Ναι. Αυτό που υφίσταται σήμερα ο συνεργατισμός είναι αποτέλεσμα μιας κακής επικοινωνιακής τακτικής και της κυβέρνησης, αλλά κυρίως της διοίκησης του συνεργατισμού. Ενώ γνωρίζουμε ότι το βήμα στο σημείο που φτάσαμε θα έπρεπε να έρθει, δηλαδή να ξεκινήσει το ενδιαφέρον από επενδυτές, ο τρόπος που το διαχειρίστηκαν ήρθε με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να υπάρχουν εκροές των καταθέσεων. Το ένα στη σημείο που είναι σημαντικό είναι αυτό. Το δεύτερο, η εγγύηση με τα 2,5 δισεκατομμύρια με ομόλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει να αναμένουμε και τι θα γίνει με το δημόσιο χρέος. Θα εκτοξευθεί πάλι. Μιλάμε για 2,5 δισεκατομμύρια. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι μικρό. Παράλληλα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο συνεργατισμό παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, περισσότερο από τα άλλα τραπεζικά ιδρύματα, και ο λόγος είναι απλός. Είναι γιατί είναι κυρίως δάνεια σε πρώτες κατοικίες, σε δάνεια σε μικρομεσαίες ανθρώπους, οι οποίοι υπόκεινται στο πλέγμα προστασίας που έχει εφαρμόσει η Βουλή. Φαίνεται και ακούμε ότι η κυβέρνηση έχει πρόθεση να το αλλάξει αυτό το πλέγμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, έτσι ώστε να αναχαιτήσει, όπως λέει, τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Θα το δούμε. Θα δούμε και τι πρόταση θα φέρει η κυβέρνηση Άξι. Όσον αφορά την νέα Ας νομοθεσία. Ας περιμένουμε ακόμα λίγο να δούμε. Θα πρέπει όμως η κυβέρνηση και η διοίκηση του συνεργατισμού άμεσα να βγουν προς τα έξω και να πούν στον κόσμο ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τις καταθέσεις τους. Γιατί το έχει κάνει και ο Υπουργός. Και επανελειμμένα και με σωστή στρατηγική. Και πρέπει να συνεπικουρούνται και να συνεπικουρήσουν και τα κόμματα σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί η τράπεζα τι σημαίνει, πίστη. Αν έχουμε όλοι τις καταθέσεις μας σε ένα τραπεζικό ίδρυμα και ακούσουμε μια κακή είδηση για το τραπεζικό ίδρυμα και τρέξουμε όλοι, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Τι σημαίνει τράπεζα, βέβαια. Κανονικές συνθήκες πίστη. Δηλαδή πρέπει να την εμπιστευτούν, γιατί αν τρέχουν όλοι να πάρουν τις καταθέσεις, δεν υπάρχουν λεφτά. Λοιπόν, κύριε Μιχαήλ, κλείνω μαζί σας. Κύριε Σούγκλη, αυτό το οποίο έγινε σήμερα με τα 2,5 δις δεν ήταν απλά για να σωθεί ο συνεργατισμός, αλλά πολύ περισσότερο και κατά κύριον λόγο για να καθησυχαστεί ο κόσμος και να κατασταθεί εμπιστοσύνη από την ακατάσχετη κινδυνολογία του καφενέ. Έτσι μπορώ να τη χαρακτηρίσω μόνο. Των τελευταίων ημερών περί κουρέματος. Αφήστε να σας απαντήσω, κύριε Σούγκλη, και θα καταλάβετε. Αυτό που έπρεπε λοιπόν να γίνει. Αυτό που έπρεπε να γίνει. Μιλούμε για ένα ομόλογο, κύριε Σούγκλη. Μιλούμε για ένα ομόλογο, ναι, το οποίο εκδίδει το κράτος σε τακτά διαστήματα και έκρινε ορθό η κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση. Ανεβάζει τον πληθωρισμό τη στιγμή που πάμε καλά. Και το δημόσιο χρέος. Ναι. Από εκεί και πέρα, κύριε Σούγκλη, επαναλαμβάνω. Στην κοινωνιολογία θα σας απαντήσω και σε αυτό. Το πόσο θα ανεβάσει το χρέος, πιστέψτε με, δεν είναι τόσο όσο νομίζουμε. Οι όροι που έχουν τεθεί για το συγκεκριμένο ομόλογο είναι συγκεκριμένο, ώστε πολύ απλά να μην έχει επίπτωση στα δημοσιονομικά.
Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο ακούσαμε παραλαμβάνω το τελευταίο διάστημα ήταν αυτή η ακατάσχετη κινδυνολογία, στο οποίο έχουμε διδακτορικό στην Κύπρο κιόλας. Με αποτέλεσμα να δούμε άσκοπες εκροές καταθέσεων από τον συνεργατισμό. Και ναι, πολύ απλά να κινδυνεύσει. Και θέλω να αποταθώ, να απευθυνθώ στον κάθε τηλεθεατή που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, κύριε Σούγλη, και να πω ένα, με το χέρι στην καρδιά ένα πολύ απλό πράγμα. Έχει πρόβλημα ο συνεργατισμός? Ναι, έχει πρόβλημα ο συνεργατισμός. Και το πρόβλημα του συνεργατισμού είναι το τεράστιος αριθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ένα λεπτό. Τον οποίο στην περίπτωση του συνεργατισμού, το πρόβλημα είναι ότι έχει ως υποθήκη τις πρώτες κατοικίες του κόσμου. Τις πρώτες κατοικίες τις οποίες θέλουμε όλοι μας και εμπιστώνουμε όλη την πολιτική ζωή του τόπου να προστατεύσουμε πάση θυσία. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να εμπιστώσουμε την κυβέρνηση με κάθε δυνατή βούληση, με καλή πρόθεση, ότι θέλει να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Βγήκαμε σε μια διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αν θέλετε, για επενδυτές με πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Ούτε και η κυβέρνηση περιμένει ότι θα έχουμε τόσο θετικά αποτελέσματα, κύριε Σούγλη. Υπήρχαν όμως αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Αναμένουμε να δούμε να τεθούν εκείνοι οι όροι για την ανάληψη από ένα στρατηγικό επενδυτή του συνεργατισμού, ο οποίος θα αναλάβει να διαχειριστεί και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και βεβαίως το μέλλον του συνεργατισμού. Όχι γιατί θέλουμε απλά να σωθεί ο συνεργατισμός, κύριε Σούγλη, αλλά γιατί πολύ απλά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση και δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να ξαναζήσουμε τις μαύρες εκείνες εικόνες του 2013. Εκείνες τις εικόνες που έφεραν την κυπριακή οικονομία στην καταστροφή, εκείνες τις εικόνες που έφεραν τον τόπο μας σε εξαθλίωση και εκείνες τις εικόνες που δεν θα επιτρέψουμε ξανά να ξανασυμβούν αυτόν τον τόπο. Σας μεταφέρω τα τελευταία μηνύματα των τηλεθεατών που ήταν: κύριοι, δεν μας πείθετε πλέον. Λοιπόν, κύριοι, να είστε καλά. Παραλαμβάνω, ας πιστώσουμε την κυβέρνηση με καλή πρόθεση και σε λίγες μέρες νομίζω τα αποτελέσματα θα είναι έμφανοι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση σε όλους. Αν δεν σας ξαναδώ μέχρι τότε. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα τα ξαναπούμε στην εκπομπή αύριο. Αύριο θα ανοίξουμε το μέγα θέμα και τον φάκελο ανάδοχη οικογένεια. Εξ αφορμής βέβαια, όχι όπως το είχαμε παρουσιάσει άλλες φορές, εξ αφορμής των όσων έγιναν με την Έλενα Φραντζή και την περίπτωση εκείνη. Θα το συζητήσουμε γενικότερα, ειδικότερα, με το συμπέρασμα, αν θέλετε, και έχοντας μέσα στο μυαλό μας ότι το σύστημα απέτυχε και ότι μιλάμε δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις για παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Με τις δικές σας τηλεφωνικές συμμετοχές αύριο θα έχουμε και την ευχέρεια αλλίωσης φωνής, αν κάποιοι θέλετε, να βγείτε στην εκπομπή αύριο και να καταγγείλετε είτε δικές σας περιπτώσεις είτε άλλων κακοποίησης ή κακής αντιμετώπισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ακολουθεί κεντρικό δελτίο ειδήσεων με Κωνσταντίνο Αθανασίου και Κωνσταντίνα Ρουσά. Να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια.